Χριστώνα Πατρός, Υιού, Πνεύματος, Αμήν. Βασιλέα, ουράνιε, παράγεται το Πνεύμα της Αγίας, ο Παναγού παρών και τα πάντα θεών, εις αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέσαι εσύ νος αμήν. Και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας και χάσης μόνο. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόχος τους αλείς αναλύτας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυναίσας, τη γράτρο. Απειλής των γραμματέων και φαρισαίων εναντίον του Πέτρου και του Ιωάννη που γιατρεψαν το χολό, το παράλυτο στο ναό την ώρα που πήγαν για προσευχηθούν. Και βέβαια και την απολογία τους στο δικαστήριο ακούσαμε, απολογία των Αγίων Αποστόλων, εκείνη που πρέπει να ηχεί, να ακούγεται στα αυτιά μας, γιατί είναι πολύ λυπή, αλλά πολύ δυνατή, όταν είναι λυπή αυτή η απολογία των Αγίων Αποστόλων. Δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα εκείνου, είπαμε οι γραμματείς και φαρισαίοι, γιατί κρέμεται από πάνω σας η απειλή του θανάτου. Και ο Πέτρος έδωσε την απάντηση. Λέει, εάν κρίνετε καλό να υπακούσουμε σε εσάς, κακώς κρίνετε. Πειθαρχήν δι Θεόν άλλον ή ανθρώπους. Γιατί πιο πολύ ή μάλλον μόνο είμαστε προχωρημένοι να πειθαρχούμε στον Θεό και όχι στον ανθρώπων της προσαγίας. Και στη συνέχεια οι Άγιοι Απόστολοι πορεύτηκαν, είδαμε, εκεί που ήσαν συναγμένοι, μαζεμένοι, όλη η Εκκλησία, όλη η Αποστολική της τότε περιόδου, όπου ανακοίνωσαν όλα όσα είχαν συμβεί. Προπάντων δε την απειλή και όλοι τότε ύψωσαν, είδαμε, αναγράσανε μέσα από τις φλάξεις των Αποστόλων και τα χέρια και τα βλέμματα και την καρδιά στον Κύριο και προσευχήθηκαν. Και είδαμε τον κακό της προσευχής να τους δώσει θάρρος να συνεχίσουν την πορεία αυτή του κηρύγματος της Βασιλείας του Θεού επί της γης, στο όνομα του Αναστάντος Ιησού Χριστού, και ότι επίσης εσαλεύθη ο τόπος την ώρα της προσευχής, αναφέρει εδώ κατηγορηματικά η Αγία Γραφή, ότι εσαλεύθη ο τόπος και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι.
έρχονταν, έγινε σεισμός. Και κουνήθηκε ο τόπος που ήταν συναγμένοι και όλοι γέννησαν από πνεύμα Άγιο. Ζούμε σε μία περίοδο, όχι εμείς τώρα, πνευματικά, δια της Αγίας Γραφής, που είναι περίοδος αιμάτων. Δεν είναι μία απλή περίοδος. Ακόμα ο Γολγοθάς είχε νοπό το αίμα του Χριστού. Φόβος και τρόμος επικρατούσε σε όλους εκείνους που ήσαν του Χριστού οπαδοί, σε άνδρες και γυναίκες. Λέμε φόβος και τρόμος μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής βέβαια, αλλά σε δική μας έκφραση σήμαινε ότι είχε σαν συνέπεια ο λόγος του Σταυρού και της Αναστάσεως το θάνατο. Σαν συνέπεια το θάνατο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό το μήνυμα ότι κηρύσσεται το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάσταση, ήταν μήνυμα όχι φραστικό που το μετέβηλαν οι Απόστολοι και το άκουγαν μόνο τα αυτιά των ακροατών, αλλά ήταν μία πραγματικότητα και για αυτούς. Μία πραγματικότητα και για αυτούς. Δεν ξεχνούσαν ποτέ τι είχαν ακούσει από τον Χριστό. Ότι ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Αν εμένα προσωπικά με κυνήγησαν, μου έκαναν διωγμό και με κάναν στο σταυρό και εσάς σας περιμένει το ίδιο. Το έκανε μπροστά στα μάτια του. Παρατάστα όμως ήτανε και ορθάς αυτούς να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα του δασκάλου. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, ας πούμε, αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, ότι εμείς πειθαρχούμε μόνο στο θέλημα του Θεού, σε μια τέτοια περίπτωση που η διδαγή σας στρατεύεται εναντίον του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και ξανά βγήκαν και κήρυξαν οι Απόστολοι, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και άλλοι όσοι την αποστολική περίοδο είχαν συμπεριληφθεί δια του βαπτίσματος μέσα στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπως λέτε. Και μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η Εκκλησία η Παπική δεν είναι Εκκλησία καμία. Δεν είναι Εκκλησία. Τι να πούμε, τον Άγιο Κοσμάτινο τώρα που λέει ότι για τον Πάπα να καταλάσουμε. Το έχετε διαβάσει. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Και οποιοδήποτε πρόσχημα και οποιαδήποτε κίνηση και κάτι, πάντα έχει κάποιο στόχο. Και χθες μου έλεγαν, στην λέμε πάνω μου το λέγαμε, ότι μοναχές, στον πόλεμο των Σέρβικων, του Πάπα μοναχές, παιδιά που σκοτώνονται οι γονείς σε Ρόπουλα, κάπου τα είχαν σε στρατόνα συγκεντρώσεως μαζεμένα, οι μοναχές αυτές, και έβαζαν λέει, όταν λέγανε ψάμε ένα υγρό εδώ και τα παιδιά συνέχεια τα θέλανε. Κάνει τύπωση δράστη μου λέει το πράγμα. Πάμε στην τελευταία μας όπως είμαστε, που βγήκαμε τη σύνη και μετά μου έλεγαν αυτό το πράγμα. Θέλω να καταλήξω ότι δεν απέχει από τα πονηρά έργα του Πάπας. Είναι κράτος με δυνατό με χρήμα και με όπλα.
έξω και μακριά από το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό ο Άγιος Μαστορός είπε να καταράσει τον πάθο. Κακό, καλό δεν κάνει στον κόσμο μέσα. Είναι απαντάμε στο θέμα μας. Είναι διώκτης, το αναφέρουμε, γιατί είναι διώκτης της μίας, της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν έχω εγώ με τον άνθρωπο πάπα τίποτα, αλλά με τον πάπα σαν αξίωμα και σαν δάσκαλο πλάνης και ρέσε. Με αυτά τα πράγματα έχω να κάνω και συνεχίζω. Εσάρεψαν οι Άγιοι Απόστολοι τη γη με την προσευχή τους. Την κούνησαν. Είναι η προσευχή, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Παντοδύναμη. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει προσευχή και προσευχή. Και προσευχή. Βάζω στη συνέχεια προσευχή και προσευχή και προσευχή. Είναι προσευχή που έχει αυτή τη δύναμη εκκλησίας που κουνάει τη γη και μη σταθούμε μόνο στην πραγματικότητα τη γη που κουνήθηκε, αλλά εννοώ εδώ κάθε γη κακή. Αν η εκκλησία μας, εμείς δηλαδή είμαστε έτσι, έτσι, και επιτελούμε το έργο του Θεού και προσευχόμαστε, κουνιέται το κακό και φεύγει. Δεν έχει δύναμη να σταθεί μπροστά στον αληθινά προσευχόμενο ή στην αληθινά προσευχόμενη εκκλησία του Χριστού. Σαλεύεται το κακό, κουνιέται το κακό, κάνει πίσω, υποχωρεί, φεύγει. Τι να κάνουμε, λέει, για να βγάλουμε, λέει, εκείνον από τη μέση, θυμηθείτε τι λέγανε οι γραμμούς και οι Φαρισαίοι, για τον Χριστό. Γιατί πολλοί μας ενοχλεί το όνομά του. Να μην ακούγεται το όνομά του. Έγινε αυτό που έλεγε η γραμμούς και οι Φαρισαίοι. Ζούμε 2000 χρόνια μετά, περίπου, και γέμισε η γη με το όνομα του Ιησού Χριστού, γέμισε, άσχετα αν ολίγοι είναι οι πιστοί και εκλεκτοί. Πάντως το όνομα του Ιησού Χριστού ακούστηκε και ακούγεται και θα ακούγεται εις αιώνας αιώνας. Ήτανε καρπός μιας αληθινής εκκλησίας, προσευχόμενης εκκλησίας και εργαζόμενης εκκλησίας για τη διάδοση του ονόματος του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Βέβαια αυτό που ανέφερα τώρα είναι το κακό που έρχεται απ' έξω και που πολεμάει την εκκλησία και που νικάει η προσευχή του κακού αυτό. Αλλά υπάρχει και το άλλο κακό, παιδί μου, που έχουμε εμείς μέσα μας. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω, ζω, δεν βλέπω στον εαυτό μου ότι έχω κακίες. Έχω κακίες που με βασανίζουν οι κακίες. Και λέω, Θεέ μου, Κύριε μου, Ήλεος, μη με αφήσεις να τα πω με τις κακίες μου. Ο αγώνας είναι προσωπικός. Νομίζω είναι προσωπικός αγώνας και αυτός δεν φαίνεται πουθενά. Εδώ μέσα στον κόσμο μας χαϊδεύουν, μας κάνουν, μας βάζουν ένα σωρό ελαττώματα, ένα σωρό εγωισμούς, φοβερό πράγμα και αυτό. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πάλι, να μην βλέπουμε μόνο πόσο κακία υπάρχει από έξω, αλλά πόσο κακία υπάρχει και εδώ. Και να γονατίζουμε και να λέμε έλεος Κύριε, να κουνηθεί αυτή η γη από μέσα, η κακιά να φύγει. Και δεν υπάρχει άλλο μέσο και άλλος τρόπος να φτάσουμε στην εξορία του κακού που υπάρχει μέσα μας και να λυπηθούμε από εκείνο το μεγάλο κακό που το ξέρουμε πολύ καλά. Και ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ζωντανά, πάρα πολύ ζωντανά. Δεν βλέπω μέσα μου κάποιο άλλο νόμο να με αιγμαλωτίζει, να με δίνει σκληρά,
σφιχτάμε με σιδερένιες εσωτερικά, θα λέγαμε πνευματικές χειροπέδες, και να μην μπορεί να μιλήσει κανείς, καμία δύναμη επί της γης ανθρώπινη. Και σε κάποια στιγμή βλέπει τον Κύριο να πάει να σπάει το δεσμά και τον κυκλώνει. Κάποιος πολύ, πάρα πολύ ζωντανά, περιγράφει αυτή την πραγματικότητα. Βλέπει έναν άνθρωπο να το συλλαμβάνουν οι ληστές, να τον ληστεύουν, να τον δίνουν και στη συνέχεια να έχουν έναν άλλον ληστεμένο και σκοτωμένο, να τον δένουν μαζί, τον ζωντανό τον πεθαμένο πρόσωπο με πρόσωπο, γυμνούς και τους δύο καλά, και να οσφραίνεται και να ζει όσο ζήσει εκείνος που είναι δεμένος, ο ζωντανός με τον πεθαμένο, τον πεθαμένο. Και να φωνάζει, βοήθεια, σώστε με, ο ληστεμένος, ο γυμνός. Και να περιμένει κάποιον να πάει να τον λύσει από εκείνα τα φοβερά δεσμά της ζωής που ζει μαζί, και αναπνέει με εκείνο τον νεκρό που βρωμάει ολοκληρωτικά. Και βέβαια δεν είναι άλλος, λέει αυτό, ο ζών άνθρωπος που είναι σφιχτά δεμένος με τον πεθαμένο, από τον κάθε άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία και δεν καταλαβαίνει την κατάσταση. Είναι κάτι φοβερό, οι πατέρες το περιγράφουν, ο Ιερός Χρήστος λέει, μη μου λέτε, εγώ δεν φοβάμαι ούτε σπαρτιά ούτε μαχαίρι, ούτε φυλακές, και τα πέδειξε, θα γιορτάζει αύριο. Την ευχή του να έχουμε και οι τρεις, άγιοι πατέρες που τεράστια. Και οι τρεις. Ο ένας είχε την ευδοξία, ο Ιερός Χρυσόστομος, η οποία ευδοξία είχε πάρει το κτήμα μιας χείρας. Και συνεχώς έλεγε, γύρισε πίσω της χείρας το κτήμα που είχε πάρει. Ήταν μπροστά της στον λιγουμένο, το χειρόν ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν είχε συλλογή άλλη από τις χείρες, τα ορφανά, τους φτωχούς, όλους τους γυμνούς, ήταν η παρέα. Και μια κατηγορία που είχε ήταν ότι ήταν μπροστά των ενδεών, των φτωχών και πανών των μικρών. Του καλούσανε στα μεγάλα παλάτια και δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε. Με αποτέλεσμα τρεις φορές να εξοριστεί. Τρεις φορές να εξοριστεί. Με συνεργασία και μη ψάχνετε να λέτε εκκλησία πώς έχει καταδύσει. Και τότε μαζεύτηκαν οι κακοί αρχιερείς σε κάθε εποχή που υπάρχουν πράγματα. Και σκέφασε για αυτόν τον δρόμο. Να ζει με στα σκάνδαλα, να πολεμάει τα σκάνδαλα η εκκλησία, με στο σκάνδαλο να το πολεμάνε πάντα οι γης, οι σάπιοι πάνε δίπλα στους μεγάλους της γης όπως έκαναν και τότε οι επίσκοποι, γιατί έχουν τέτοια συμβαίνοντα, και ο καλός που είναι συλλογάτης της εκκλησίας, λέει ο Χρυσόστομος, μενέστο η θάλασσα, εγκυρέστο τα κύματα, έβλεπε να σηκώνονται κύματα πελώρια εναντίον εκείνων που ήσαν πραγματικοί χριστιανοί. Αλλά όσο λέει τα κύματα και ανυψώνονται, όσο και αν φαίνεται ότι καταποντίζεται, λέει, το σκάφος που είναι η εκκλησία, δεν πρόκειται ποτέ να καταποντιστεί η εκκλησία. Θα πέφτουν τα κύματα στους αιώνες των αιώνων επάνω στην εκκλησία, αλλά δεν θα καταποντίζει η εκκλησία. Φιέρωσε τότε στους χριστιανούς της εποχής εκείνης τον έφερε και πήγαινε στην εξορία. Η εκκλησία είναι και αυτή που συνεργάστηκαν με τον Άρχοντα, την Αρχόντισσα, τον Αρχοντα, την Αρχοντα, για να διωχτώ εγώ. Θα σταθείτε, προσέξτε, μην φύγετε από την εκκλησία και κάνετε δικό σας κομμάτι, εκεί μέσα θα σταθείτε. Άλλωστε ο Κύριος μας είπε, στον αγρό υπάρχει και ο Θαδοσκόρος και ο Τάφη. Μαζί θα φύγουν τα δύο, το είπε, εκεί μαζί, θα αγωνιστούμε. Και έπεσε λοιπόν ο Χρυσόστομος πέδρα στην τρίτη εξορία. Και τάφηκε στην εξορία. Και με θαύμα βέβαια, έγινε η ανακομή του Λιψάνου που γιορτάζει από χτες. Έχει τόσο όμορφα που γράφεται σε να ξέρει τις εκκλησίες μας, στην ακομιδία πάνω, που κουνιέσαι έτσι στη φυσική σου, τόσο όμορφα στα συναξάρια μέσα. Λοιπόν, ο άλλος, ο Άγιος Βασίλειος και εκείνος, πάει ο έπαρχος και του λέει, άκουσε να σου πω,
θα ακολουθήσει την αίσθηση που εγώ πιστεύω, θα γίνει και εσύ και εμένα. Και τα πατάει καθαρά. Πυρ και ξύφος και πυρία και τα σάρκας τέμπτες τόνιχες, όλα αυτά που μου λες εσύ, τα μέσα εκτέλεσης, όσο βασανιχτικά και αν είναι, για μένα είναι, λέει, τρυφή. Τρυφή σημαίνει απόλαυση σε υπερβολικό βαθμό. Τρυφή μάλλον εσύ ή κατάθλιψης. Ο Άγιος Ήλιος. Ο Ξέρος θα μου κάνει σε εξορία. Και βέβαια και ο τρίτος Αγιλουργός ίδιος ίδια δείγματα είχε. Πάντα οι Άγιοι του Θεού, οι αληθινά Άγιοι, έχουν έτοιμο τον εαυτό τους για το μαρτύριο. Αδελφοί μου, υπάρχει και το μαρτύριο εκείνο που χύνει κανεί στο αίμα του, στο οποίο δεν φτάνει από άλλο δρόμο κανείς για να μαρτυρήσει, παρά από ένα και μοναδικό. Από ένα και μοναδικό, αν δεν περάσεις πρώτα από άλλο μαρτύριο, δεν θα έχει μείνει μαρτύριο, που είναι η τρυφή, που το ονόμασε από το Άγιος Ήλιος, τρυφή και κάθε μάρτυρας. Οι Άγιοι Μάρτυρες 40 φωνάζανε στους Δήμιους ότι «Βρυμίσω ο χειμώνος, γλυκίσω ο παράδεισος». Τους ρίγανε στη λίμνη μέσα τη παγωμένη και φωνάζανε «Βέβαια είναι ο χειμώνας, λέει, γλυκίσει, αλλά ο παράδεισος είναι γλυκής». Για να φτάσεις στο σημείο αυτό, να μαρτυράς και να λες ότι είναι γλυκής ο παράδεισος και ό,τι μας κάνει για μας είναι γλύκα, πρέπει να περάσει από το προηγούμενο μαρτύριο. Και το προηγούμενο μαρτύριο είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Που εμείς δεν το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε μόνος να το κάνουμε. Σε κάθε προσευχή μας, δεν υπάρχει άλλος κακός στον κόσμο. Με τον αυτό πρέπει να είναι εμπιστευτό. Μοναδικά κακοί είμαστε εμείς, ο καθένας μας. Μοναδικά κακοί. Γιατί? Τι εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Απόστολο Παύλο που έλεγε ότι εγώ είμαι ο πρώτος στον κόσμο αμαρτωλός και όμως ήταν ο πιο αμαρτωλός και επικίνδυνος. Φτάνουμε στο τελικό μαρτύριο όταν φτιάξουμε την καρδιά μας ίσια. Όταν είναι ίσια και βλέπει ίσια. Λέει, βρήκε, λέει ο Θεός και βρίσκει ο Θεός πάντοτε την καρδιά των μαρτύρων απόλυτα ειλικρινή, απόλυτα ίσια και χαρίζει το μαρτύριο σαν δώρο. Γιατί είναι η μεγαλύτερη δόξα. Το ίδιο έκανε και στο γιο του. Το ίδιο και στο γιο του. Έδωσε, παραχώρησε σταυρικό, θάνατο. Είναι η δόξα η μεγαλύτερη που μπορεί να πάρει άνθρωπος επί της γης. Και πρέπει να ξέρουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να κλείνουμε. Μπορεί να έχουμε δυναμίες και ελαττώματα, έχουμε δυναμίες και ελαττώματα και θα έχουμε, θα παρέχουμε πάνω σε αυτές. Την τελική απόδειξη ξέρει ο Χριστός, αν του φωνάζουμε «Κύριε, μας βλέπεις! Κύριε, σώσε μας!» Αλλά με λακτάρα αποκλείεται να μας αφήσει ο Κύριος και να μας αφήσει έτσι στο έλεος όπως λέμε και να καθούμε. Είναι πάντα δίπλα μας και ακούει. Πάντα και ακούει. Όχι απλώς ακούει το λέξη. Η λέξη ακούει σημαίνει «υπακούει ο Κύριος». Δέχεται να υπακούσει αυτό που κληρονείς. Αρκεί να είναι στόχος σωτηρία δική μας. Να σαλεύσουμε λοιπόν, να κουνήσουμε και εμείς αδελφοί μου με το έργο της προσευχής που είναι ανεπανάληπτο. Τη γη, η κακή της ψυχής μας για να φύγουν τα ζυζάνια και τα γκάτια και ο διάολος που έρχεται και σπέρνει συνεχώς και να δει του Χριστού μας όπως πήγε από σώδους μετά από το κούνημα, το πνεύμα, το Άγιο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την προσευχή. Και την Εκκλησία τα πορευόμαστε, μέσα εκεί είναι γεμάτα η πνεύμα, λέει, ταμιούχος, λέει, και της αυροφυλάκης, λέει, πνεύμα στην Εκκλησία. Παντού είναι οι αρχάγγελοι και τα λοιπά, αλλά ειδικά μέσα στον χώρο, μέσα στο χώρο που βασιλεύει ο Κύριος μας στην Εκκλησία. Ολόκληρα η γιατριά. Σε μία λοιπόν τέτοια Εκκλησία, θα δούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα, τα οποία θα διαβάσω από την ερμηνεία, γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος, τι ώρα είναι. Εντάξει.
σε μία τέτοια εκκλησία θα δούμε πράγματα που θα έχουμε ακούσει, αλλά θα τα σκεφτούμε καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει παρελθόν. Διαβάζω. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο, είχαν αρμονική και αδιάσπαστη ομοφροσύνη. Και τόσον οι καρδιές, όσο και ολόκληρη η πνευματική τους ύπαρξη, ήσαν ενωμένα σε ένα. Επαναλάβω. Των πιστών της Αποστολικής Εποχής, της Αποστολικής Εκκλησίας, οι καρδιές και ολόκληρη η πνευματική ύπαρξη όλων ήσαν ενωμένα σε ένα. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων. Και δεν ευρίσκω κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα σε κοινή ωφέλεια και χρήση. Είχαν, λέγει, μια καρδιά και μια ψυχή, που σημαίνει καρδιά ίσον συναισθήματα, κάθε συνέστημα που πηγάζει την καρδιά, και μια ψυχή, εδώ είναι πια όλα τα πιστεύω, κάθε πιστεύω που υπάρχει από το πρόσωπο του Χριστού, όλων καρδιά και ψυχή, συναισθήματα και προνήματα, ήσαν ένα. Ένα. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας που να λέει το Α και ένας που να λέει το Β. Όλοι έβλεπαν το Σταυρό του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού, και έπαλε η καρδιά τους για να σταυρωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να σταυρωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω μια φορά, δρόμος άλλος, εκείνος είναι μοναδικός. Για όλες τις εποχές, για όλες τις γενναίες. Ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Πώς ο Παύλος τον φωνάει, η Εκκλησία μας τον φωνάζει κάθε τόσο. Με το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Εγώ λέει, δεν καθιέμαι για τίποτα άλλο. Για ένα πράγμα μόνο έχω εγωισμό και υπερηφάνεια. Σε κάθε μέρα, με καλό νόημα. Για ένα πράγμα υπερηφανεύομαι. Για το σταυρό του Ιησού Χριστού, τίποτα άλλο παραπάνω. Τέτοιον που έχουν μια καρδιά και μια ψυχή ανθρώπων, πιστών, άκρη θανάτου, λέει, γίνου πιστός άκρη θανάτου, λέει μέσα η Αγία Γραφή. Να πιστεύεις και να πιστεύεις σαν να είσαι έτοιμος για θάνατο. Και εγώ θα σου δώσω λέει τα σχής της βασιλείας των ουρανών. Θα σου δώσω το παράδεισο ολόκληρο. Και βέβαια, ποιο έχει την αξία τώρα, τα κτήματα που είχαν ή ο Χριστός που βασιλεύει στην καρδιά τους. Γι' αυτό και τα κτήματα που είχαν αμέσως τα έκαναν χρήμα και τα έδωσαν στο ταμείο του Αποστολικού. Καλά έλεγε ο παππούλης στα γεννός, την ευχή του να έχουμε. Πήγαιναν άνθρωποι για να πάρουν τη συμβουλή του, που είχαν, φαίνεται, χρήματα και περιουσία. Λέει, πετάξτε τα για να πετάξετε. Πετάξτε τα για να πετάξετε. Με βάρη πώς θα πετάξεις, μπορεί να πετάξεις το βάρη, είναι δυνατόν. Οι Απόστολοι τη στιγμή που είδαν τον Χριστό σταυρωμένο, που τον αγκάλιασαν με πάθος, ψυχής και με έρωτα. Από εκεί και πέρα δεν έβλεπα τίποτα άλλο, πρόσωπο του Χριστού. Και τα πέταξαν και πέτασαν. Και κάθε φορά που κοινωνάγαμε, από εκεί, όταν ακούμε την θυσία που πηγαίνουμε, το κοινωνικό ποτήριο σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε,
λέει τώρα θα πάρω μέρος στο ποτήριον που θα μου δώσει τη σωτηρία, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία, και θα πιάσω στο στόμα μου το όνομα του Κυρίου. Αυτό ακριβώς που ψάλλουμε σαν κοινωνικό κυριεύω αναφέρεται για να μας φέρει στην ίνη ακριβώς το μαρτύριο του Ιησού Χριστού. Αίμα κοινωνάμε Χριστού, σώμα κοινωνάμε Χριστού. Και το έλεγαν τα πρώτα αποστολικά χρόνια με την πάντα, με τη σκέψη πάντα ότι παίρνοντας το ποτήριο τους περιμένει το άλλο ποτήριο του θανάτου. Αυτό που ο Χριστός είπε, ο τρόμος επικρό, ποτήρι. Πάντα είχαν αυτή τη σκέψη. Πάντα. Πρέπει να τα αναφέρω εκείνα τα πράγματα. Γιατί βελτιωνόμαστε, ο λόγος του Θεού στη δύναμη, να περνάμε στις ψυχές μας, να μας τις καθαρίζει, έχει καθαρτική δύναμη. Αυτό το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Αφού είναι ο λόγος του Θεού, που καθαρίζει και κατέβει, πώς είναι δυνατόν να μην καθαρίσει και εμάς εδώ πέρα που είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο καθένας, αφού είχαν μια καρδιά και μια ψυχή ταυτισμένη και παραδομένη στα χέρια του Ιησού Χριστού, δεν έλεγε ποτέ ότι έχω τούτο, έχω εκείνο και εκείνο να δικά μου. Και με μεγάλη δύναμη που έπτυχε τους ακροατές και έφερνε μεγάλα αποτελέσματα στις ψυχές τους, έδιναν οι Απόστολοι ως χρέος οφειλόμενο και καθήκον επιβλημένο τη μαρτυρία περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και χάρη του Θεού μεγάλη, η οποία συνέδεε με την αγάπη σφιχτά υπήρχε σε όλους τους πιστούς. Σε μια εκκλησία όπως την Αποστολική που αναφέραμε προηγουμένως, δεν ήταν δυνατό να βρει κανείς τίποτε άλλο παρά μόνο δύναμη και χάρη. Δύναμη τέτοια που έτυπε, λέει, τους ακροατάς και εκείνους που άκουγαν το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, το μαρτύριο της Αναστάσεως. Τους έτυπε. Αδελφοί μου, πέστε μου, αν δούμε εμείς έναν άνθρωπο να ελεεί, όπως λέει η Γραφή, όλη την ημέρα και να σκορπίζεται υπάρχοντά του και να θυσιάζει μέρος της ζωής του, να μην πω ολόκληρο στους Αποστόλους, θα έχουμε να πούμε ότι αυτός δεν είναι του Χριστού άνθρωπος, δεν πήρε αυτή η παρουσία. Το έργο είναι εκείνο που πήρε και ο λόγος έρχεται πάρα πολύ δεύτερος. Οι άλλοι Απόστολοι έπιθαν πρώτα με τα λόγια και μετά ο λόγος ερχόταν και ήταν δεύτερος. Και τη λόγη σας, οποιοί σας και δουλάξας ακολουθούσαν το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό δέχονταν οι ακροατές το μήνυμα, το μαρτύριο δηλαδή περί της Αναστάσεως, ευχάριστα και αμέσως. Και δεν είχαν λόγο να πούν ότι αυτοί εδώ, όπως ονόμαζαν οι Γερμανούς και Φαρισαίοι, τον κύριο Αποστόλους, αγίδες, απατεώνες δηλαδή, οι απατεώνες δεν βάζουν το κεφαλάκι τους στο τορβά μέσα, αλλά ξεπατούν. Μα οι Απόστολοι έμπαιναν στις φυλακές μέσα. Και ήσαν ξυπόλοιποι. Και ήσαν με ένα ρούχο επάνω, όπως είπε ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που δεν είχαν καθόλου χρήματα και ούτε και φαγητό ακόμη να φάνε, ήταν φυλακισμένοι, να εξαπατούν τους ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την Αποστολική Εκκλησία, η οποία είχε μια ψυχή και μια καρδιά, η οποία έπειτε τόσο εύκολα, και μόνο τα εύκολα δεν χρειάζεται, η οποία έπειτε, ότι ο Χριστός είναι επιτροπής του κόσμου, δεν υπήρχε φτωχός ανάμεσα σε αυτούς.
δεν υπήρχε, με συγχωρείτε, στοχός, στον παράδοσο. Ενδεείς. Στοχός υπήρχε, ενδεείς όχι. Έχει διαφορά τώρα, τώρα βεβαίως έχει διαφορά. Είμαι φτωχός, αλλά τις ανάγκες μου τις καλύπτω. Είμαι φτωχός, προσέξτε, αλλά τα βγάζω ίσα ίσα για να ζήσω. Με δυσκολία έστω, τα βγάζω πέρα και μπορώ να ζήσω. Είμαι φτωχός. Ενδεεί σημαίνει να μην έχω να φέρω και τις ανάγκες της πέρας. Άλλο φτωχός που μπορεί να ζήσει και άλλο φτωχός που να μην μπορεί να ζήσει, αυτό λέγεται ενδεείς. Γιατί δεν έχει να περάσει, να φάει και να καλύψει τις ανάγκες του. Στο χώρο της εκκλησίας μας, της Αποστολικής Εκκλησίας, λέει δεν υπήρχε ενδεείς που να μην έχει να φάει, που να μην έχει να χωρέσει τα απαραίτητα ρούχα για να προστατευτεί από τις χειρικές συνθήκες. Καλύπτονταν η ένδυα και η ανάγκη στον χώρο των χριστιανών. Πώς, το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί δεν υπήρχαν οι κτήτορες τότε χτημάτων. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή, που να έχουν κτήματα, δεν υπήρχαν. Τα έπαιρναν, τα πουλούσαν και τα βάζανε σε χρήμα στο ταμείο του Αποστολικού. Στο Αποστολικό ταμείο. Και οι Άγιοι Απόστολοι μοίραζαν σε όσους είχαν ανάγκη και ήσαν ενδεείς. Όλοι ίσοι και φτωχοί, αλλά όχι ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Και δεν έλεγε ποτέ κανείς ότι αυτό είναι ίδιον, δηλαδή δικό μου. Παρακολουθούμε εδώ. Θαυμάζει κανείς, θαυμός θαυμάζει, ευχήσεται. Το θαυμάζω είναι κάπως αλλιώς πιο χαμηλή σε τόνο και σε δύναμη έννοια, αλλά ευχήσεται κανείς όταν καθίσει να σκεφτεί με πόση ευκολία πετούσαν από πάνω τους την περιουσία και ακολουθούσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και αυτό κάνει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο δύσκολο από εκείνα. Και τα παιδιά τους στο όνομα του Χριστού τα θυσίαζαν. Αν τα έφερνε η οδός του Χριστού στο μαρτύριο, είχαν φροντίσει οι γονείς πώς θα μαρτυρήσουν τα παιδιά και όταν ακόμα οι γονείς μείνουν πίσω για να ζήσουν και να μαρτυρήσουν. Γιατί οι γονείς που θυσιάζουν δεν στα παιδιά. Δίνουν μια τέτοια διαπαιδαγώγη στα παιδιά. Είναι δυνατόν να αγαπάνε τα κτήματα. Τι να κάνει τα κτήματα, αν το παιδί σου το ίδιο, σαν τον Αβραάμ, το οδηγεί στο μαρτύριο, εσύ προσωπικά ο ίδιος. Προσωπικά ο ίδιος. Για αγάπη Χριστού μιλάμε, που είχαν αυτές οι καρδιές, που το μαρτύριο το είχαν στη τσέπη τους κάθε στιγμή. Και βέβαια, λέγει εδώ η Αγία Γραφή, έδινε ο καθένας τα κτήματα για να δίνει στον καθένα που έχει ανάγκη. Και συμπληρώνει ακόμη ότι κάποιος Κύπριος, που το όνομά του ήταν Ιωσής και αργότερα ονομάστηκε Βαρνάβας, δηλαδή στη γλώσσα μας Βαρνάβας, νευρέκυλες, σημαίνει παιδί της παραφύσεως. Υιός παραφύσεως. Ήταν Λεβίτης και Κύπριος στην καταγωγή. Και αυτός είχε ένα αγρό και το πούλησε και το έβαλε, λέει, στο ταμείο των Αγίων Αποστόλων, το Αποστολικό Ταμείο. Πιάστε μου την ώρα, κύριε. Αυτά, αυτό κομμάτι που τώρα ακούμε όλοι μας είναι από τα πιο καυτά κομμάτια της Αγίας Γραφής. Είναι γεμάτο από αίματα. Εμείς το βλέπουμε στη Γραφή, αλλά άμα μεταφερθούν με το νου μας ακριβώς τους χρόνους εκείνους,
και περιφέρουμε με το μυαλό μας, γύρω από την εκκλησία εκείνη, θα δούμε ότι η εκκλησία η αποστολική, όπως λέει, όπως λέει το προπάρχει της εκκλησίας μας, ήταν ντυμένη, το πάρε το λέει, στα κόκκινα, στο πορφυρένιο χρώμα. Στα κόκκινα, προσέξτε, στα κόκκινα και εννοώ το αίμα, που γινόταν κάθε μέρα και όλη την ημέρα, όχι από έναν, από πολλούς μάρτυρες μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Από πολλούς μάρτυρες. Οι πατέρες μας έθιναν το αίμα τους, και ενώ τους Αγίους Αποστόλους και όλους εκείνους που πέρασαν μέχρι και σήμερα και έθιναν το αίμα τους, χάρης μιας αγάπης και ενός έρωτα. Έρωτα στο πρόσωπο του Αγίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έρωτα στο Σταυρό. Άμα δούμε το μαρτύριο του Αγίου Ιναντίου του Θεοφόρου, που μεταφέρθηκε στα θηρία για να τον φάνε τα θηρία, που σε κάποια στιγμή τα παιδιά του που τον αγαπούσαν του είπαν, έχουμε τον τρόπο να σε γλιτώσουμε από τα θηρία, και τη γνώριζαν από τα πρόσωπα των αρχόντων κάτι για να παράσουν τα θηρία, και τους λέει, νιώθω μέσα μου νερό τέτοιο να με καίει, που μου λέει ότι να γίνεις τροφή στα δόντια των θηρίων, να σε αλέσουνε για να γίνει το αλεύρι που θα σημώσει ο Χριστός στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος διαβάζει το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου βλέπει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο, τέτοια βλόγα, τέτοια πίστη, που όπως ο κύριος μας είχε πει ότι στη Σαμαρίτιδα, ότι όποιος λέει ακούει εμένα και δέχεται το λόγο μου, από την κοιλία του λέει περνάνε πηγές, περνάει τη γη υδάτος ζωής. Και δεν νοούσε νερό τέτοιο που πίνουμε εμείς, αλλά νοούσε το Άγιο Πνεύμα που το φλόγιζε, που το βρήκαινε, που του δίνε δύναμη, φτερά για να φτάσει στο μαρτύριο. Ο Άγιος ήταν γέρος και ακλόνητος βάζει στο μαρτύριο συνάντιος. Η Εκκλησία μας τέτοια ήταν και τέτοια είναι, ποτέ δεν θα πάω σε ένα τέτοια Εκκλησία. Και όποιος δώσει άλλο νόημα στην αποστολή της Εκκλησίας, έχει λάθος. Έχει λάθος πέρα για πέρα. Γι' αυτό μαρτύρια μαρτυράει η Σερβική Εκκλησία. Μαρτύρησε. Και ο δρόμος είναι αυτός. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παραπάνω. Να θυμίσω ορισμένα πράγματα μέσα από το κομμάτι αυτό. Η προσευχή είναι δυνατή. Είναι προοπτική. Διώχνει το κακό από μέσα μας. Και νικάει το εξωτερικό κακό. Είτε είναι κακός άνθρωπος υποφάντης, είτε είναι κάποιο άλλο κακό που προέρχεται από έξω, είτε είναι σατανάς που μας κυνηγάει. Είτε είναι δικά μας πάθη και αλατώματα. Έργο να τα πετάξει από μέσα είναι της προσευχής. Αρκεί εμείς να αγκαλιάσουμε την προσευχή. Και αν θέλουμε να έχει καρπούση προσευχή, καρπούση προσευχή. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος και ακόμα ένας δρόμος δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός δρόμος, η ελεημοσύνη. Δεν δίνεις, δεν θα σου δώσει μορεχόνευσε το όσο και να χτυπηθείς. Λέει, ο Θεός είναι ανήλαιος, το μη πεις αντιέλαιος. Σε εκείνο που δεν δίνει ελεημοσύνη, δεν δίνει ελεημοσύνη και ο Θεός. Από εσύ είσαι σκληρός, κλείνει την πόρτα, πώς θα περάσει μέσα ο ελεήμων Θεός. Λέει, αγαθός άνθρωπος, ο Δαβίδ το λέει, ο ικτήρων και κυβρών, και δανείζων όλη την ημέρα, λέει. Λέει, άνθρωπος του Θεού, είναι εκείνος που λυπάται, που πονάει και δίνει και μάλιστα όλη την ημέρα. Και ακόμα λέει μια πολύ ωραία εικόνα για τον άνθρωπο του λέει ήμουνα ο Δαβίδ, στο ψαρτήρι μέσα. Είναι για εμάς τους δανούς, για πολύ ζωντανή. Λέει, εσκόρπισε
έχω και τη στέρηση προ τα τυπαρατά, δηλαδή σκόρπιση για να κάνει σπατάλη, αλλά έχω και τη στέρηση στα χέρια εκείνων που είναι ανοιχτά και που δεν κάνει τίποτα άλλο, που δεν κάνει τίποτα άλλο αυτοί οι ελεήμονες να μεταφέρουν τα χρήματά του στον Θεό επάνω. Να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός είναι ελεήμον και ανοίγει τα μάτια. Άμα πάμε, θέλουμε να σταθούμε μόνο στην προσευχή, είναι λάθος δρόμος. Μαζί και ελεημοσύνη. Για θυμηθείτε την Ταβιθά. Αυτή ήταν μια γυναίκα που έδινε. Στέφωσε και από εκεί πάλι, μας έλεγα θα δούμε παρακάτω. Να αχύρες, να ορφανά, να γυμνούς, να πεινασμένους, ήταν έδινε, σκόρπισε. Και πέθανε αυτή και πέρασε όπως ο Πέτρος από την ημέρα του Ιψάνου. Και μόλις τον είδανε, οι χέρις του Ταρφανά δείχνανε τα ρούχα που φοράγανε. Με ειδικά της είναι σε παρακαλούν αυτά που φοράμε, σήκωσε την από εκεί που βρίσκεται. Έχασαν τα κλάματα όταν πέθανε. Και έκανε προσευχή και την ανέστησε. Δηλαδή η ελεημοσύνη. Είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Είναι η ιδιότητα του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε, ακριβώς οικειοποιούμε τα ιδιότητα που δεν έχει κυρίως ο Θεός μας. Άμα δεν αγαπάμε, την κάνουμε μόνο εσύ, πώς την κάνουμε μόνο εσύ, την κάνουμε μόνο εσύ, βάζει μόνο μας. Το λέω κυρίως. Μας κάνεις και... Η μοναχή δεν είναι... Υπάρχει περισσότερος. Δεν σας κάνω. Και... Ρωτάω. Αλλή μόνο μας Ιωσήφ, να πούμε ότι ξέρεις, θα δίνουμε σήμερα ελεημοσύνη, μας βλέπετε, δεν γίνεται έτσι. Δεν φαίνεται αυτά. Δεν φαίνεται αυτά, είναι αφιβά. Αν κάνει να γίνεται. Λέει, σου δεν ποιμούντος ελεημοσύνη, ο Χριστός, εσύ που την κάνεις, λέει, λίγνω το η αριστερά σου, τι πει η δεξιά. Εκεί είναι το θέμα όλο αυτό. Λοιπόν, να την κάνουμε και δεν θα μάθει βλέπω. Ναι, μάτσι, έτσι γίνεται. Τώρα, αν την κάνουμε, εδώ είναι το θέμα. Γίνεται Ιωσήφ. Γίνεται και μη ζητάς, μην απορείς, μην απορείς και πρόσεξε καλά και εσύ και εγώ, μήπως κλείνουμε τα μάτια μας το συμβολικά, όταν δούμε να γίνεται ελεημοσύνη από ανθρώπους που δεν έχουν δεκαρά και που είναι ανήμποροι και άρρωστοι και έχουν ελεημοσύνη. Δεν γίνεται κυρίως από εκείνους που περιμένουμε γιατί έχουν λεπτά, αλλά από εκείνους που όντως πονάνε, που δεν έχουν να πάρουν. Από το ιστέρημα. Ναι. Να η εκκλησία μας πλέον, αυτή η εκκλησία μας πλέον. Αυτά όλα γράφονται για μας τους ανθρώπους. Και τα γράφουμε και γράφουμε. Διαβάζουμε. Και τα γράψει η εκκλησία για μας. Εμείς τι κάνουμε. Ακριβώς. Στο εμείς βρίσκονται ένα σωρό άνθρωποι. Στο εμείς και ζούνε στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς την πραγματικότητα που βλέπουν οι μας. Εσύ τι λες εσύ, ότι αυτά γράφονται και δεν γίνονται. Στο κλείνει ψέματα μέσα. Όχι, δεν λέει εκεί ψέματα. Εγώ αλλού το λέω. Όχι, εγώ το ρωτάω. Εάν δεν γίνονταν αυτά και ήταν απραγματοποιητά, τότε ο Χριστός μας ζητάει απραγματοποιητά πράγματα και πέφτει έξω. Κάνει λάθος μεγάλο, είναι δυνατόν. Πραγματοποιήσιμα είναι. Εμείς εδώ είναι ο κόμπος. Άλλοι κάνουν, άλλοι δεν κάνουν. Αυτά δεν κάνουν. Μακάρι να είναι να κάνουν, να κάνουν. Η ελεημοσύνη και η αγάπη είναι αδερφή. Δεν γνωρίζει εσύ και μου, και είναι και πολλοί αυτοί. Μακάρι, άλλοι κάνουν. Για να τελειώνω, για να τελειώνω. Η Ιωσήφ. Ίσως, θα πω κάτι, που είναι και αυτό η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που ελεούνε και άμα δεν ελεήσουνε, υποφέρουνε. Άμα δεν, γιατί δεν θα έχουν κάποια στιγμή να δώσουν κάτι, υποφέρουνε. Στεναχωρεί ότι. Ω, πάρα πολύ. Και όταν δίνουν ελεημοσύνη, αισθάνονται τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους. Τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους. Έχω γνωρίσει τους ανθρώπους εγώ. Και είναι χαρά. Έχω γνωρίσει, είναι χαρά. Αισθάνεται σε μια αυτή. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι που δίνουν βέβαια και δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό. Πρέπει να αγωνιστεί να φτάσει στο σημείο αυτό. Είναι αγώνας αυτός. Δεν είναι παίξι για ασφαλώς. Είναι αγώνας, μεγάλος αγώνας. Κάθε αρετή είναι ανέβασμα. Και αν βλέπεις τον ειδικό επάνω δεν θα πεις. Δεν θα κουραστώ. Με κάνει το κρίνεις. Θα κουραστώ. Ναι, θα κουραστώ έτσι. Και υπάρχουν κι άλλοι εσείς ξέρεις που γεννιώνται και δεν έχουν μαζί τους αυτό το χάρισμα. Δηλαδή δεν κάνουν κανένα κόπο για να δώσουν. Το έχουν βρει. Τα πουλί, καλό. Ναι, το έχουν βρει. Πολύ μεγάλο. Είναι από τα καλά πουλιά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι πουλί. Τον τελώνει με τον Φαρισαίο τώρα να πω για την προσευχή τώρα που λέμε τι δύναμη έχει. Ναι. Τον τελώνει δεν τον έσωσε η προσευχή του.
Ο Θεός ελάς την τίμητα μας δωρό. Πολύ μεγάλη προσευχία. Δηλαδή το ότι βλέπεις τον εαυτό σου, αμαρτωλούν και χάλλον. Εκεί είναι η ουσία. Χωρίστε, Χρήστο, κάτι θα πεις. Κάποια κυρία κάνει πάρα πολλά. Μη και εγώ ξέροντας ή οποιοςδήποτε άνθρωστα που είτε ο Ιωσή θα πάνε. Κάτι έκανα εκεί και ενώ πληροφορήθηκα κυρία Τάδε ότι έκανε κάποια χειρονομία και σε πολλούς άλλους. Το δημιουργήσω εδώ. Και όμως, όντως, είχε κάνει τόσες λαιμοσύνες, είχε κάνει. Ναι. Και μου λέει εγώ, πρώτα, α, και το φανέρωσα. Λέω, σε παρακαλώ, λέω, πρόσωπο που το είδε. Όχι το θέμα του Ιωσήφ που λέει, αν κάνουμε τα κανένα, δεν το ξέρει. Ή το ένα χέρι, ή το αριστερό, ή το δεξί που είμαστε. Εγώ λέω, ρε παιδιά. Και μου λέω, όχι λαθέβης που λέει, έκανε λάθος. Την πρώτη φορά με την Ιωσήφ. Αυτό δεν κάνω, μου λέτε, μάλλον θα μου στέλνει εγώ εδώ. Είναι το σωστό χρόνο. Γιατί δεν το σωστό. Σε παρακαλώ, μην το. Όχι, δεν το. Άγιους και δίκαιους. Ναι. Είναι το αυτό, μία λέξη, τι είναι. Στην Παλαιά Διαθήκη, όσοι αγίασαν, έχουν το όνομα του δίκαιου. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όσοι αγίασαν, και με μαρτύριο ακόμα. Στην Καινή Διαθήκη, έχουν το όνομα του Αγίου. Η ίδια ακριβώς. Ναι, ξεχωρίζει την Παλαιά με το δίκαιος, στην Καινή με το Άγιος. Εντάξει, δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Είναι, αλλά είναι άλλη εποχή. Μάλιστα, άλλο κρίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Εγώ θα θέλω, έχω μία παρατήρηση, αν μπορεί να μου απαντήσει. Η εκκλησία μας, η πρώτη εκκλησία, η αποστολική, με τη σημερινή έχει αλλάξει σε τίποτα, είναι ίδια. Ίδια ακριβώς. Αυτό το κοινόβιο υπάρχει σήμερα. Ναι. Στα μοναστήρια μόνο. Στα μοναστήρια μόνο. Ενώ τότε ήταν στα μοναστήρια, ήταν παντού. Ήταν στον χώρο της εκκλησίας ολόκληρης. Μέσα στην εκκλησία ατόφια. Έτσι, τα μοναστήρια ήρθαν μετά και γίνανε. Τα μοναστήρια που λέω σήμερα είναι σε αργότερη εποχή από την αποστολική εποχή. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, θα βρείτε εσείς. Τι όχι, κάτι. Κακό σημάδι. Βλέποντας αυτό το πράγμα. Κακό σημάδι. Και μην ξεχνάτε, σχολίασα και εκείνο το πράγμα. Ότι είναι φαινόμενα που και υπήρξαν και άλλοτε, μα που τώρα είναι με έξαρση. Έτσι. Και άλλοτε υπήρχε αυτό, αλλά όχι σε αυτό το σημείο και το κατάλημα που έχουμε σήμερα. Είναι μεγάλο κατάλημα. Και φτάνει και ένα παιδί ότι μπορεί να είναι και. Να βράσει σαν πολιτικό πρόσωπο πια, παλιάξεις. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην πειραγώστε, έτσι πολιτισμένο είναι όμορφο. Αμάχη, γι' αυτό. Να κάνω και εγώ μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Ναι, βάζω παρατήρηση. Βλέπουμε ότι απαγορεύονται αυτά από τους ιερούς κανόνες και υπάρχουν γύρω στους 10-12 κανόνες που λένε ότι αφορίζεται ο Πατριάρχης ή ο Επίσκοπος ή ο Διάκονος και ο λαϊκός που θα συμπροσευχηθεί με ετεροδόξους και δι' με παπικούς. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βγαίνουν κάποιοι ιερείς και πολλοί αρχιμανδρίτες και λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Λένε ότι η δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας δέχεται τους παπικούς, τους δίθεν καθολικούς, ως εκκλησία. Όχι. Είναι σωστό αυτό. Το πέσα προηγουμένως, εγώ προηγουμένως, αν το πρόσεξες, το είπα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η Αποστολική, όπως την κήρυξαν οι Απόστολοι. Φτάνει σε ένα σημείο το 2054 που έγινε το σχίσμα, είμαστε μαζί ενωμένοι. Από εκεί και πέρα δεν είναι εκκλησία η παλική εκκλησία. Είναι αίρεση καθαρή. Έτσι θα πούμε για ετερόδοξο όπως είπες προγνώριση. Και όχι για εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία. Άλλωστε, κόπηκε, έφυγε μόνος του από τη μία εκκλησία ο Πάπας. Την έσχισε. Τακ.
Το οξύμορο όμως στην περίπτωση είναι αυτή, ότι αυτοί οι κληρικοί λένε ότι τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Είναι δυνατόν να πούμε για κάποιον που δεν είναι εκκλησία, ότι έχει έγκυρα μυστήρια? Όχι, δεν είναι έγκυρα. Δεν είναι έγκυρα τη στιγμή που χάθηκε από αυτούς η αποστολικότητα όμως. Δεν ζουν μέσα στον δρόμο που χάθηκε στην έγκυρα απόστολη. Και πέρα πώς θα πούμε ότι είναι έγκυρα τα μυστήρια τους? Δεν υπάρχει εγκυρότητα. Να ρωτήσω κύριο Καλησκανός, οι διαφορές που έχουμε με αυτούς είναι μεγάλες, είναι πολλές. Βέβαια, θα πω μία μην πω πολλές. Ε. Και την κοινωνία είναι πολλές. Όχι, κάτι άλλο θεωρητική έχουν διαφορά. Και στο βάθμισμα έχουν διαφορά. Αλλά ο Πάπας έχει ανεδεί πιο ψηλά και από τον Χριστό. Λοιπόν, και το εξήγω πιο ψηλά, τι εννοώ. Ο Χριστός μας είπε απλά, πάρα πολύ απλά, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας το στείλω, αλλά θα το πάρω από τον Πατέρα μου. Έτσι. Ότι πηγή δηλαδή, που το Άγιο Πνεύμα πηγάζει, είναι μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας. Έρχεται ο Πάπας και λέει κάτι που δεν γράφεται πουθενά. Ούτε ακούστηκε από την παράδοση πουθενά. Ότι όχι, πηγάζει και από τον Υιό. Και από τη στιγμή που ο Πάπας το λέει αυτό το πράγμα, λέει μια αλήθεια και άλλο αυτός παρέχει να μας πει κάτι που όλοι να σωθούμε. Το καταλάβατε? Πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Για το Μεσόγειο και από τον Χριστό. Αυτό δεν υπάρχει με τη μεγάλη βαστινία. Είναι ακριβώς εκείνο που είπε ο Αντίχριστος, ο πρώτος. Θα ανέβω πιο ψηλά από τον Θεό, θα φτιάξω τον χρόνο μου και θα γίνω Θεός. Ποιο δεν είπε αυτό το πράγμα? Ο Ασφόρος το είπε. Ο Ασφόρος πριν πέσει στη γη, πέσει να γίνει κύριος Θεός. Αυτό κάνει και πάμε σε αυτό τον χρόνο και ψηλά από τον Θεό. Όλη την συνεργασία με τον Πατριάρχη που έχουμε, τι γίνεται? Γιατί να γίνεται αυτό η εργασία? Λοιπόν, έχει υποθεί το εξής. Αν ο Πάπας αρνηθεί, αυτές τις ακολουθίες που έχει, και ανέφερα μία, που είναι βλαστημία και από την Αγία Τριάδος στην ουσία, έτσι, και πει εγώ πάω τις βλαστημίες μου, τις παίρνω από τη μέση και ακολουθώ την απόδοση της ίδια με τα λόγια εκείνα που έχω πει και ζητάω συγγνώμη, από εκεί πέρα αρχίζει η ένωση. Αρχίζει η επαφή και ο διάλογος. Τι μου λέει, όχι, θα έρθω εδώ που εγώ. Ναι. Τότε, και όλοι εσείς που είναι το σωστό, δεν μπορεί να γίνει ένας ποτέ. Κακώς υπάρχει αυτή η συμβάση. Αυτό είναι φοβερό, αγαπητέ. Φοβερό, λέγε. Και εγώ τα. Το σταυρό το κάνουν με τα πέντε δάχτυλα. Δεν είναι διαφορά. Εννοούνε. Είναι πολλές. Η Τριάδα, Παναγία και Πάπας. Το πέμπτο. Ναι, μην ξέρω να τις διαφορές. Εγώ ανέφερα μία. Τα ακούω από το ραδιόφωνο, ναι. Που μιλάνε. Θέλω να μου απαντήσετε και σε κάτι τελευταίο. Έτσι. Σε τελευταίο, τι? Ναι, μεν γίνονται όλα αυτά που γίνονται από τον Πατριάρχη, το δικό μας. Ναι. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιερείς οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι... Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Έχουν σκουμπότες. Ή είναι βαθύ, έχουν συμφέροντα προσωπικά. Το δεύτερο είναι περισσότερο. Ναι. Το δεύτερο. Και το δημόσιο πάντα. Δημόσιο. Αλλά ακούστε να δείτε. Σε τέτοιες περιπτώσεις η υποχρέωσή μας και χρέος μας είναι εμείς να είμαστε δίπλα στα μαρτυρικά αίματα και στους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο αυτό ακόμα και είναι αγιασμένοι, υπάρχουν. Και όχι να κοιτάμε αυτούς. Όχι! Εμείς στον Χριστό το πρόσωπό μας. Εκεί είναι. Εγώ είμαι άνθρωπος. Άμα εγώ δηλαδή αύριο ολοξέψω, εσύ θα πεις ο Αδάμ πώς το κάνει το πράγμα. Δεν είσαι και αυτολογική. Παρ' όλα αυτά μας λένε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοήσεις ότι λέει η Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία είναι ο Πατριάρχης. Η Εκκλησία που λέει εναντίον του Χριστού, του κεφαλής, το χέρι που στρέφει εναντίον του κεφαλής, αυτό το χέρι πρέπει να κοπεί. Μα τι, αυτό εννοούν η Εκκλησία, λένε ο Πατριάρχης. Είναι η Εκκλησία τώρα, η Σύνοδος. Ποτέ στα κακό σκήμενα. Ποτέ στα κακό σκήμενα. Η υπακοή υπάρχει μόνο όταν υπάρχει και λόγος σωτηρίας στη μέση. Δεν είναι έτσι? Και από πετάνε... Όταν σωζόμαστε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή μας κατηγορούν όμως. Τι? Αυτή μας κατηγορούν. Προβλώς δεν έλεγα. Αν είναι να μας το βλύσουν οι καρδινάλοι και οι αυτοί και οι άλλοι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Μόνο κατηγορία. Μόνο κατηγορία. Το Χριστό το αναπάει ο διάβολος. Και τον πόλεμο αυτή τον κάνουν το σεβικό πόλεμο. Αφού δεν έχει όπλο. Θα είναι εμπόριο όπλο. Δεν θα είναι εμπόριο όπλο. Ελάμε. Έλα, δεν είμαι σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
Άγιος ο Θεός. Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέης εν ημάς. Πάτερ ημών που ενδύς ουρανείς, ευχαριστήτως το όνομά σου, ελευθέρω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το τέλημά μας, ως εν ουρανών και επιφυγής, τον άρτον ημών των Αγιούξιο, δώσει μη σήμερα, κι άρτες ημή τα οθλήματα ημών, ως και ημής αφία με τους ελεύθερες ημών, και μη σε μέχρι σημάς πειρασμών, αλλά να ζει σημάς ως του πονηρού. Προστασία των χριστιανών ακρατέσχυτε, με σιτία προς τον πηγή να μετάγεται. Μη παρήρεις αμαρτωλόν δε είσαι ο γονάς, αλλά προστασόν ως αγαπή, εις την βοήθειν αδημών των Χριστός καυγαζόντωση. Τα κοινωνείς πρεσβεία και σπέσω νησί και σύρα η προστατεύουσα η Θεοτόν και τον τιμόντωσε. Διαφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ, Στήθαν. Εμείς. Καλά, αυτό μου χαρίζει. Λέγαμε ότι δεν είναι. Καλά είμαστε. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.